Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σπίτι μου. Σήμερα σας έχω μια τέλεια τάρτα με φράουλες, έτσι κάτι κόκκινο. Τούτη τάρτα αρέσκει πολλά της μάμμας μου, μόνο που δεν δέχεται να βάλουμε κρέμα γάλακτος. Εγώ έβαλα, αν θα της την έκαμνα για να της την πάρω, θα αφαιρούσα την κρέμα γάλακτος. Και επειδή είναι η θέα σπίτι, επέλεξα τον τη συνταγή για να μας τη στολίσει έτσι ωραία, γιατί ξέρετε ότι εγώ με τα στολίσματα είμαι πολύ καλά. Και η γαλάτια μας σήμερα μας έχει φανταστικά spare ribs. Έβρετε χαρτομάντιλα και μετά να πάτε στον κρεοπόλη να αγοράσετε το κρέας, γιατί τρώνται, ξέρετε, με τα χέρια. Το λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε τη συνταγή για την τάρτα με φράουλες? Θέλετε, είμαι σίγουρη. Φύγαμε. Τάρτα με φράουλες. Θα χρειαστούμε για τη βάση μισό φλιτζάνι ζάχαρη άχνη, 1 και 2/3 φλιτζανιού αλεύρι φαρίνα, 1 φακελάκι βανίλια, 1/3 της συσκευασίας, δηλαδή 80-85 γραμμάρια βούτυρον ανάλατος σε θερμοκρασία δωματίου, 2 κρόκους αυγών και 4-5 κουταλιές γάλα, ανάλογα μέχρι να κάνουμε τη ζύμη μας. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 4 φλιτζάνια γάλα, 6 κουταλιές κοφλάουερ, 6 κουταλιές ζάχαρη, 2 κουταλιές ροδόσταγμα, 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, 1 φακελάκι βανίλια και 1 κουταλιά βούτυρο. Και για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 1 συσκευασία 500 γραμμάρια φρέσκες φράουλες, 2 κουταλιές μαρμελάδας φράουλας προαιρετικά για να λείψουμε που πάνω για να γυαλίσει η τάρτα μας. Τούτη είναι η συνταγή αφιερωμένη σε όλες τις μαμάδες του κόσμου που γιορτάζουν την Κυριακή. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Σε ένα μπολ έβαλα το αλεύρι μου, θα βάλω τη ζάχαρη να άχνη, έτσι να κάνουμε λίγο, έχει μέσα. Βάλαμε τη ζάχαρη να άχνη, θα βάλουμε τη βανίλια, ένα φακελάκι βανίλια, ζάχαρη βανίλιας που λέει η γαλάτια. Το λοιπόν, κάνουμε τα έτσι λίγο. Πιέζουμε τα λίγο με τα δάχτυλα, αν η ζάχαρη έχει κάποιους βόλους, έτσι να τους διαλύσουμε. Και εκείνο που να βάλουμε τώρα είναι το βούτυρο, το οποίο έχει μαλακώσει, έτσι πρέπει να είναι, είδατε τον πόσο μαλακώσει είναι, για να μας βοηθήσει να ενσωματωθεί με το μείγμα και θα ριζιάσουμε. Θα βάλουμε το βούτυρο, είπαμε κομματάκια έτσι. Και εκείνο που να κάνουμε, είπαμε, ριζιάζουμε, δηλαδή τρίβουμε έτσι το αλεύρι με τις παλάμες μας, να μην μας φύγει έξω το αλεύρι, μέχρι να σχηματιστούν χοντρά ψίχουλα. Έτοιμο. Είδατε το που σαν τα χοντρά τα ψίχουλα, έτσι πρέπει να είναι. Θα βάλουμε μέσα τους 2 κρόκους πρώτα, τους 2 κρόκους των αυγών, θα τα ανακατέψουμε. Και μετά θα βάλουμε λίγο το μείγμα που το γάλα. Για να δούμε πόσο είναι να τραβήσει. Βασικά θέλουμε να έχουμε μια ζύμη. Μια ζύμη που μετά να την ανοίξουμε, να την βάλουμε μέσα στην ταρκέρα μας. Τα αυγά είναι που το χωριό, οπότε είδατε τα ωραία που είναι το μείγμα μας. Τσιτρίνα ωραία. Πάμε να βάλουμε λίγο το μείγμα που το γάλα, για να δούμε πόσο είναι να τραβήσει. Ξεκινούμε και ζυμώνουμε. Να βάλω και το υπόλοιπο γάλα. Μπορεί να θέλω και άλλον τώρα που το βλέπω το μείγμα μου. Τώρα να σας πω. Το λοιπόν, εμένα χρειάζεται ακόμα λίγο γάλα. Πάμε να δούμε πόσο είναι να βάλω. Πριν είχα βάλει 5 κουταλιές. Βάλουμε ένα λιμιά, 2 και βλέπουμε. Το βάλω δαμέ. Ένα λεπτό. Το λοιπόν, τη ζύμη μας. Είδατε την τα ωραία που είναι μαλακούδα. Έτσι. Τούτη είναι να μας βοηθήσει μετά, επειδή είναι έτσι ευπλαστή και αφρατούλα, θα μας βοηθήσει μετά πάρα πολλά στο πλάσιμο. Θα τη βάλω σε ένα μπολ, θα την αφήσουμε έτσι λίγη ώρα να ξεκουραστεί, κανένα μισαωρούδι και μετά θα έρθουμε να την ανοίξουμε. Τούτο που μπορεί να κάνουμε τώρα είναι, έχουμε την ταρτιέρα μας
και θα κόψουμε, όπως κόφουμε, ξέρετε, την αντικολλητική λαδόκολλα. Είπαμε ότι στο τέταρτο μετακλίνουμε, κλείνουμε και φέρνουμε την άκρια μες στη μέση. Και τούτο δάμε να φύγω λίγο παραπάνω περιθώριο, γιατί θέλω να είναι στα πλάι να με βοηθήσει μετά το φκάλο. Και ερχόμαστε και κόφουμε το. Εντάξει, τέλει. Να σας εξηγήσω γιατί το κόψα τούτο. Ένα λεπτό, να ξεκινήσουμε να βάλουμε τη ζύμη μας μες στην τάρτα, αφού την αφήνουμε να ξεκουραστεί για κανένα μισά ορούδι. Τούτη απλώνεται πάρα πολλά έτσι, οπότε αν θέλει ούτε πλάστη ούτε τίποτε, εγώ θα την ανοίξω με τον πλάστη. Εσείς αν θέλετε για ευκολία, μπορεί να την ανοίξετε και με τον πλάστη. Εγώ απλά να την κάνω έτσι και να την πιέσω να πάει και στα πλάγια. Και πιέζουμε, θα την πιέσουμε για να βγει και στα πλαϊνά. Έτσι θέλω να μου την κάνετε να πάει παντού, θέλει λίγη ώρα. Ναι, και στα πλαϊνά αφήστε λίγο έτσι ένα χοντρούα, την ώρα που να τη βγάλετε, να μην είναι τελειά λεπτή που να βάλετε την κρέμα σας μέσα. Πιέζετε την. Εγώ θέλω να την πασίνω λίγο δαμέ ακόμα, γιατί τώρα μου να βγάλω. Εντάξει, να έχει κόκκαλο που λαλούμε. Και εκείνο που κάνουμε τώρα είναι ότι θα την τρυπήσουμε με έναν πιρούνι για να μην μας φουσκώσει πολύ. Έτσι. Είναι φανταστική τούτη τάρτα. Τη συνταγή έδωσε μου την η κουμέρα μου η Ξένια, την πρώτη τάρτα που έκαμα. Τούτη έχει μια μικρή αλλαγή, αλλά είναι η νούνα της Σαβίνας που μου έδωσε την τάρτα. Έτσι πιέζουμε καλά για να μην φουσκώσει και λίγο πάνω. Μια χαρά. Τώρα θα βάλουμε την αντικολλητική λαδόκολλα που είπαμε. Έτσι. Και θα βάλουμε όσπρια. Εν τζέσι κάβνη φασαρία, τώρα να θυμώσω. Ό,τι όσπρια θέλετε. Ό,τι έχετε στο σπίτι. Φασόλια, λουβί. Το λοιπόν. Και να τα φυλάξετε να τα έχετε πάντα τα ίδια. Θα το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί για 20 λεπτά. Στα 20 λεπτά θα αφαιρέσουμε τα όσπρια και θα ψήσουμε ακόμα 15 λεπτά. Προθερμασμένο φούρνο στους 180. Πάω στο φούρνο και έρχομαι να κάνουμε την κρέμα. Ξεκινούμε να κάνουμε την κρέμα. Τι που κάνουμε πάντα είναι ότι πρώτα βάλουμε το γάλα να βράσει. Θα βάλουμε τα 3 φλιτζάνια γάλα να βράσει. Και το ένα γάλα θα το βάλουμε μέσα στον μπολ. Τούτο να το βάλω στην άκρη, να το αφήσω να βράσει. Ώσπου θα βάλουμε το γάλα στο μπολ μας, το υπόλοιπο γάλα. Θα βάλω μέσα τη ζάχαρη. Και το corn flour. Αν δεν έχετε corn flour, μπορείτε να βάλετε και νησιαστό. Νησεστέ δηλαδή. Το βάλω. 6 κουταλιές corn flour. Μέτρησα το πριν. Είναι 3 τετάρτα. 3 τετάρτα του φλιντζανιού. Και να πούμε ότι το φλιντζάνι που χρησιμοποιούμε και εγώ και η Γαλάτια είναι 250 ml. Δηλαδή, άμα βάλετε νερό, είναι 250 ml που φορούν τα ποτήρια που χρησιμοποιούμε. Περιμένουμε το γάλα να βράσει και θα ρίξουμε το μείγμα μέσα. Εδώ είπαμε, είχαμε λίγο που το γάλα, το corn flour και τη ζάχαρη μας. Οπότε ερχόμαστε το θεϊκό το μείγμα τώρα και θα το βάλουμε μέσα στο γάλα μας. Τούν τη διαδικασία κάνουμε για να είναι πιο εύκολο μετά, να μην θέλουμε να ανεκατώνουμε, Μόλις αρχίσει να πίζει, θα βάλουμε μέσα τη βανίλια, το ροδόσταγμα, την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο μας. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Η κρέμα μας είναι τέλεια, εδώ άρχισε να πίζει. Οπότε θα βάλω μέσα το ροδόσταγμα, θα βάλω μέσα τη βανίλια, έτσι. Θα βάλω μέσα την κρέμα γάλακτος. Τούτη η κρέμα γάλακτος να της δώσει μια πιο ελαφριά νυφή.
Αν δεν θέλετε να βάλετε κρέμα γάλακτος, είπα σας, η μάμα δεν της αρέσει, οπότε όποτε στην κάμα του την κρέμα, κάνω τη μόνο με γάλα. Βάλουμε τελευταίο, μια κουταλιά έτσι βούτυρο για να μας την κάνει ωραία γυαλιστερή την κρέμα μας. Τούν την κρέμα τώρα θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει, να κρυώσει και η τάρτα μας και θα τα ενώσουμε και θα μας τα στολίσει η Θεία. Η κρέμα σχεδόν είναι έτοιμη. Να πω ότι η τάρτα έφκαλα την αντικολλητική λαδόκολλα και τα όσπρια. Ψήνονται τα τελευταία 15 λεπτά. Σε περίπτωση που πιάσαν λίγο οι άκρες, βάρτε αλουμινόχαρτο όπως έβαλα εγώ στο φούρνο. Πάμε να δούμε όμως τα θεϊκά σπέα ριπς που κάνει η Γαλάτια και ερχόμαστε πίσω. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου, μόνο που σήμερα, εκτός από την κουζίνα μου, θα σας βγάλω και έξω, γιατί θα πάω στον μπάρμπικιου. Τι σας έχω? Ριπς. Λοιπόν, δεν ξέρω για σας, αλλά εμείς γενικά σαν οικογένεια τα λατρεύουμε, ειδικά όταν είναι στο μπάρμπικιου με σπιτική σως barbecue που θα σας δείξω πώς θα τη φτιάξετε. Είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείτε να τη φτιάξετε και να την έχετε μέσα στο ψυγείο και όποτε τη χρειαστείτε, είτε για να κάνετε φτερούγες, είτε για να κάνετε steaks, είτε για να κάνετε ribs, θα έχετε την νοστιμότερη barbecue σως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, πριν να ξεκινήσουμε με τα υλικά, να σας πω ότι αν δεν έχετε barbecue, μην ανησυχείτε, γιατί σήμερα θα σας δείξω και τον τρόπο να ψήνετε αριστουργηματικά ribs στο φούρνο. Πάμε να δούμε τελικά. Έχω εδώ δύο φανταστικά κομμάτια spare ribs που είναι από τον bacon. Υπάρχουν και spare ribs από το φιλέτο το λεγόμενο. Εγώ προτιμώ τον bacon γιατί τα βρίσκω έτσι πιο, έχουν λίγο περισσότερο λίπος και λίγο περισσότερο κρέας βρίσκω από τα άλλα του φιλέτου. Τα βρίσκω πιο ζουμερά, αλλά θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φιλέτο, μπορείτε. Και μετά θέλουμε για το μείγμα μπαχαρικών, γιατί τούτα τα ρίψα θα τα λείψουμε με έναν ωραίο μείγμα μπαχαρικό. Θέλουμε 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη. Αν δεν έχετε μαύρη ή αν έχετε καστανή, βάρτε καστανή, δεν υπάρχει πρόβλημα. 1,5 κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές πάπρικα, μισό κουταλάκι chili powder και 2 κουταλάκια κίμινο. Θα τα αναμίξουμε και μετά θα λείψουμε τα spare ribs. Έχω εδώ τον μπολ μου, θα βάλω βασικά όλα τα μπαχαρικά που σας είπα σε έναν μπολ και θα τα αναμίξω. Αν δεν θέλετε τόσο πολύ chili powder, θέλετε λιγότερο, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά εντάξει, τα ribs λίγο spicy πρέπει να είναι. Επίσης να σας πω ότι αν θέλετε εδώ το μείγμα μπαχαρικό να το φτιάξετε και να χρησιμοποιήσετε για να καρικεύετε μπριζόλες, steaks, οτιδήποτε κάνετε στο barbecue ή στα κάρβουνα, είναι πάρα πολύ ωραίο μείγμα μπαχαρικών, έτσι αρωματικό. Μπορείτε να το έχετε σε ένα βαζάκι και να το χρησιμοποιήσετε. Έχω βάλει τα ρίψη μου σε έναν ταψί φούρνου, το οποίο έχω στρώσει με αντικολλητικό χαρτί, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, γιατί μετά είναι να κάνουμε ντουν το πράγμα, να κλείσουμε τα ρίψη καλά πάνω. Τα έχω γυρίσει από την ανάποδη πλευρά και τώρα είναι να βάλω το μείγμα μπαχαρικό. Μη φοβηθείτε ότι το μείγμα είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Θέλουμε να καρικεύσουμε καλά τα ρίψη μας. Θα γυρίσω και την άλλη. Θερμάνει το φούρνο μου στους 175 βαθμούς αέρα και τώρα θα κλείσω το χαρτί μου έτσι να τα κάνω έναν ωραίο μπακιτάκι και θα σκεπάσω το ταψί μου με ασημόχαρτο. Να το. Πάω στο φούρνο μου, όπως σας είπα, 175 βαθμούς αέρα. Θα τα ψήσουμε για 1,5 ώρα με 1 ώρα και 3 τετάρτα. 1,5 ώρα είναι αρκετή.
Αν τα αφήσετε και μια ώρα και 30 λεπτά, δεν πειράζει. Αλλά 1,5 ώρα είναι η κανονική ώρα ψησίματος. Μετά θα τα ανοίξουμε. Θα βάλουμε το barbecue sauce που θα σας δείξω τώρα πώς θα το κάνουμε. Και θα είναι τα πιο τέλεια ribs του κόσμου. Σας το λέω. Α, να σας πω, και πριν πάω στο φούρνο. Τούτη τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε από το προηγούμενο βράδυ και μπορείτε να μαρινάρετε τα ρίψ από το προηγούμενο βράδυ, έτσι όπως τα κάναμε τώρα, στο ψυγείο και να τα ψήσετε την επόμενη ημέρα. Πάω στο φούρνο. Λοιπόν, τα ρίψ είναι στο φούρνο και ενώ ψήνονται τα ρίψ μας, θα φτιάξουμε τη φανταστική barbecue sauce. Σας λέω, είναι φανταστική. Μπορείτε να τη φτιάξετε, να ρίξετε στο ψυγείο και να τη χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα υλικά για την τσούπα σας τα πριν. Okay, για την barbecue sauce θα χρειαστούμε 2 μέτρια κρεμμύδια χοντροκομμένα, έναν για τα ψιλοκόψετε να τα λέσουμε όλα μετά στο blender. Τούτο είναι περίπου 200 γραμμάρια, έτσι για να ξέρετε. 6 σκελίδες σκόρδο, μην λυπηθείτε το σκόρδο σας παρακαλώ. 2 κουταλιές ginger ψιλοκομμένων, έτσι γεμάτες κουταλιές. 2 κουταλιές ελαιόλαδο, τούτο είναι για να το τηγανίσουμε. Έχω εδώ ketchup, την αγαπημένη σας μάρκα χρησιμοποιήστε, μία ketchup, είναι 430 γραμμάρια ketchup. Θέλουμε 120 γραμμάρια ξύδι μυλόξιδο, 100 γραμμάρια σόγια σος, 100 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια καστανή μαύρη ζάχαρη. Τώρα δεν έχετε μαύρη ζάχαρη, να βάζετε καστανίνη, αν έχετε λευκή κρυσταλλική, βάζετε λευκή κρυσταλλική. Επίσης αλάτι και πιπέρι εννοείται. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε το ελαιόλαδο μας μέσα σε μια βαθιά κατσαρόλα. Μοιάστε βαθιά κατσαρόλα γιατί μπορεί να πετάσετε μετά, οπότε αν θέλετε να πετάσετε. Λοιπόν, θα βάλω μέσα τα σκόρδα. Νεύρασε το λάδι μου, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κσκσκ, αλλά δεν πειράζει. Και το ginger. Ακόμα λίγο εδώ. Και τα κρεμμύδια, όλα μαζί. Η πάσα σου πριν είναι ανάγκη να τα λέσετε ιδιαίτερα τούτα, διότι θα τα λέσουμε, συγγνώμη, έναν και τα ψιλοκόψετε τούτα. Μπορείτε να τα χοντροκόψετε, γιατί μετά τούτα ούλα θα τα αλέσουμε σε έναν μπλεντεράκι, είτε μπλέντερ του χεριού, είτε μπλέντερ μικρό, μπλέντερ σε δόσεις, να το αλέσουμε εν πάση περιπτώσει. Είπαμε ότι όταν σοτάρουμε κρεμμύδια και σκόρδα, βάζουμε λίγο αλάτι για να κατεβάσουν τα ζουμιά τους και να ψηθούν πιο εύκολα. Ενώ σοτάρονται τούτα, θα ενώσω μαζί τα μείγματα της ketchup, το ξύδι μέσα σε έναν μπολ, το σόγια σος, τη ζάχαρη την καστανή ή όποια ζάχαρη έχετε και το νερό. Κάνουμε ένα ανακάτεμα. Να σας πω ότι οι barbecue sauce υπάρχουν διάφορες και υπάρχουν διάφορα είδη. Κάποιες οι βάσεις τους είναι η soya sauce, κάποιες οι βάσεις τους είναι το Worcestershire sauce, το λεγόμενο Worcester sauce, κάποιες έχουν μέσα whisky, κάποιες έχουν μέσα χυμό πορτοκάλι, ανάλογα με τα γούστα σας. Έχω 2-3 συνταγές για barbecue sauce. Πρέπει να σας πω ότι τούτη με βάση το soya sauce και το ginger είναι από τις αγαπημένες μου και πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τα ρίτς. Μαλάκωσε το κρεμμύδι μου, άρχισε να παίρνει και χρώμα. Οπότε είναι ώρα να βάλω μέσα τούτον το μείγμα με την ketchup, soya sauce που ανακατέψαμε πριν ξύδι. Να το. Το μωρό μου τούτον είπαμε. Άμα ακούτε καμιά κραυγή, είναι το μωρό μου. Το έναν τρίτο. Λοιπόν, χαμήλωσα τη φωτιά. Να βάλω λίγο πιπέρι, γιατί το πιπέρι πάντα πάει μέσα στην barbecue sauce.
και θα το αφήσω να σιγοβράσει, θέλει περίπου ένα δεκάλεπτο ξεσκεπαστό σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει ελαφρά. Δεν το θέλετε να πήξει πολλά, ελαφρά. 10 λεπτά. 10-12 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Και τελειώσαμε. Αυτό θέλετε. Απλά να γίνει λίγο παχύρευστο. Τώρα να το αλέσουμε. Να το αφήσουμε να κρυώσει πρώτα λίγο και μετά να το αλέσουμε. Να σας πω ότι τούτο το barbecue όταν το αλέσετε μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο να το φυλάξετε για πολύ καιρό. Μπορείτε να το κάνετε και 1-2 εβδομάδες πριν να το χρειαστείτε. Πάω στο φούρνο να φέρω τα ribs. Έχει περάσει 1 ώρα και 37 λεπτά για να είμαι ακριβής. Ερχόμαι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Μαγικό πακετάκι. Καίει πάρα πολύ, αλλά θα το ανοίξουμε για να δούμε πώς είναι τα ribs μας. Πρέπει να σας πω ότι με τούτη συνταγή θα έχετε ribs τα οποία πέφτουν από το κόκκαλο, πραγματικά. Μαγικό μπακετσάκι. Γιαμ, γιαμ, γιαμ. Νάτα! Είναι φανταστικά, είναι αρωματικά, σας το λέω. Και ακόμα τώρα, πριν να βάλουμε το barbecue sauce, είναι μαλακά. Αλλά θα συνεχίσουμε να τα ψήνουμε μαζί με το barbecue sauce. Τώρα εσείς, εάν θα τα ψήσετε στο φούρνο, θα συνεχίσετε να έχετε το φούρνο στα στους 175 βαθμούς, θα λείψετε με barbecue sauce και θα βάλετε στο φούρνο. Θα μαγειρεύετε για 40 περίπου λεπτά, γυρίζοντας και αλείβοντας με το barbecue sauce, κάθε φορά, περίπου κάθε 7-8 λεπτά να γυρίζετε και να βάζετε και άλλη barbecue sauce που πάνω. Εγώ όμως θα πάω στο barbecue. Αν έχετε γκριλιέρα σαν αυτή, πρέπει να βάλετε τα ribs σε περιοχή που δεν έχει φωτιά. Δηλαδή, εγώ βάζω έχω αναμένα τα δύο ακρινά και έχω σβηστό αυτό μες στη μέση. Γιατί δεν θέλουμε την barbecue sauce να κάψει. Αν έχετε κάρβουνα, να ρωτήσετε το τρόπο μου γιατί δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θέλετε ελαφριά μεσαία φωτιά. Θέλετε δυνατή φωτιά. Μπορώ όταν τα βάλουμε πάνω τα ribs, εκτός του ότι μαζεύονται όλες οι γάτες, θα βάλω barbecue sauce παντού με έναν πινέλο. Σας είπα, θα κάνετε στο φούρνο του τη διαδικασία, θα βγάλετε έξω το ταψί, θα λείψετε τα ribs με barbecue sauce, μην τη λυπηθείτε πραγματικά, δηλαδή βάρτε. Και μετά επιστρέψετε το στο φούρνο όπου θα το γυρίζετε κάθε 7-8 λεπτά περίπου και θα απλώνετε επιπλέον barbecue sauce. Να σας πω ότι δεν έχω βάλει όλη την barbecue sauce μέσα στον μπολ μου. Έβαλα μόνο τη μισή. Ο λόγος είναι γιατί, όχι τη μισή, τα 2/3 πρέπει να σας πω. Ο λόγος είναι γιατί θέλω μετά να σερβίρω τα ribs μου μαζί με επιπλέον barbecue sauce. Όταν δεν θέλω να τη λερώσω με το πινελό μου. Λοιπόν, τώρα θα το γυρίσω. Θα βάλω barbecue sauce από την άλλη μεριά. Άρπαξε μου λίγο, αλλά δεν θα πτωηθώ. Μπορώ να περιμένω, πραγματικά σας το λέω. Να τα ribs μου. Τα έχω βγάλει από το barbecue, είναι καραμελωμένη. Η barbecue sauce είναι φανταστικά, φανταστικά. Λιώνω, σας λέω, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ξέρω το ότι όλοι περιμένετε να γίνω ένα γουρούνι τώρα. Πάω, αλλά θα συγκρατηθώ.
Περιμένω τις πατατούλες μου, τα wedges μου να μπουν από το φούρνο και θα απολαύσω αυτό το φαγητό με την οικογένειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Φτιάξετε τα, είναι πάρα πολύ ωραία. Σας λέω ότι είναι δύσκολα καθόλου να κάνετε τέλεια σπίτι σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά. Α, και καλά σπίτι μαγειρέματα. Ξέχασα. Η τάρτα μας είναι έτοιμη. Δίπλα μου έχω βοηθό. Είναι η κόρη μου η Θεά, που ξέρει να στολίζει τέλεια, γι' αυτόν την έφερα εδώ. Η τάρτα είπαμε έτοιμη που την εψίσαμε 20 λεπτά μαζί με την αντικολλητική λαδοκόλλα και τα όσπρια. Αφαιρέσαμε τα άλλο 15 λεπτά. Εγώ έβαλα σημόχαρτο γύρω-γύρω γιατί έπιανε χρώμα. Τούτη είναι η κρέμα μου η οποία εκρύωσε λίγο και θα τη βάλω. Επιάμε την κουβέντα και δεν είπαμε έναν ευχαριστώ της Γαλάτιας για τα τόσο ωραία πράγματα που μας φτιάχνει. Η Γαλάτια μου είναι θεϊκά. Μπράβο σου. Το λοιπόν, τούτη είναι η κρέμα μας. Το λοιπόν, Θεία, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις τη διακόσμηση. Πανέτοιμη. Μπράβο, μπράβο. Πάμε, ξεκινά. Θα βάλω εγώ τούτο στο νερό χύτη. Φίλοι μου, ευχαριστούμε σας που για άλλη μια φορά είσαστε μαζί μας. Να είσαστε πάντα καλά. Έχετε την αγάπη μου. Να ζήσετε, φίλες μου. Γεια σας. Δεν σας λέω, μα δεν που βγαίνει το κόκκαλο, είναι τόσο τρυφερά που βγαίνει το κόκκαλο. Έφατο. Γατούλη, είσαι υπομονετικός. Μου την κόρτα μου.